μετά την ανακοίνωση του Παγκοσμίου Οργανισμού Υγείας για ό,τι συμβαίνει πλέον στον πλανήτη και με εντολή του Αντιδημάρχου του κυρίου Οικονόμου, ο οποίος είναι υπεύθυνος για τις παιδικές χαρές, δόθηκε εντολή να κλείσουμε τις παιδικές χαρές. Αμέσως αντέδρασε το τοπικό συμβούλιο, οι εργάτες μας και παρουσία μου, κάναμε αυτό που έπρεπε να πράξουμε. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι η Αργολίδα θα μείνει εκτός τέτοιας κατάστασης, αλλά είναι καλύτερο το προλαμβάνει παρά το θεραπεύει. Και σκεφτείτε ότι σήμερα είναι Σάββατο και η Κυριακή αύριο, οπότε καταλαβαίνετε εδώ θα έχει πλημμυρίσει από παιδιά. Ήταν σοφή η εντολή να κλείσουν και οι καφετέριες, οπότε μόνο με delivery από ό,τι βλέπω γίνεται η μεταφορά καφέδων και αναψυκτικών. Και όπως είπαμε, είναι καλύτερο να προλαμβάνεις παρά να θεραπεύεις και πιστεύω ότι όλοι πρέπει να πλέον να αποκτήσουμε την ατομική μας ευθύνη και να κάνουμε αυτό που πρέπει ώστε η πορεία του συγκεκριμένου ιού να αλλάξει χώρο και να μην είναι στις μάζες που είναι οι άνθρωποι και ό,τι άλλο υπάρχει ζωικό. Έγινε μία εχθές και ήταν άμεσα τα ανακλαστικά και του Δημάρχου του Καμπόσου αλλά και όλου του Συμβουλίου. Και σήμερα πάλι στις 11 έχουμε μία αυτή, οπότε έχουμε συντονιστεί τον κύριο Δούρο, ο οποίος ξέρει και από ραντίσματα κτλ. Και πιστεύουμε ότι το βράδυ θα προχωρήσουμε σε μια διαδικασία η οποία θα μειώσει τον κίνδυνο της εξάπλωσης της πανδημίας. Ο στόχος είναι να φτάσουμε και στο πιο ακραίο σημείο το οποίο θα έχει ανθρώπους. Ήδη στη Νέα Οικείο από χθες το βράδυ μετά τη σύσκεψη οι ανθρώποι που έχουν σχέση με μηχανήματα εδώ πέρα και μπορούν να μας βοηθήσουν έθεσαν αυτά στη διάθεσή μας και ανά πάσα στιγμή θα είμαστε έτοιμοι μόλις δοθεί το OK από τον Δήμαρχο να προχωρήσουμε σε μια διαδικασία ψεκασμού ώστε να μειώσουμε, όπως είπα και προηγουμένως, το κίνδυνο να έχουμε προβλήματα στην περιοχή μας.